ήταν η Πόπη Καραμπατή, η οποία ήταν μια κυρία που η κυρία η οποία βοηθούσε όποιον ακριβή είχε ανάγκη και τα οποία ζητούσε το χώρο ανεκτικό και όταν έχουμε την αφήση. Στη λεγίνηση ο Κεστόδηλου Αναστάσιος, πραγματικές πέφτων, τελευταίος αθλητής στο αθλητικό χρονόμετρο. Καλή δουλειά! Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ποινιό Λάρισας. Πέρα από τόπο, αποδεικνύεται ότι με την ιδιωτική πρωτοβουλία και με την στήριξη των επαγγελματιών της Αρναίας μπορούν να συμβούν πανέμορφα πράγματα και να αναδειχθεί ένας τόπος τον οποίο μέχρι σήμερα για μερικούς ήταν άγνωστος, όπως μου κατέθεται μια φίλη μου από τη Λάρισα, από τον Ποινιό. Δεν ήξερε που θα έρθει, όταν ήρθε όμως λέει ότι είναι ένας μαγικός τόπος τον οποίο θα επισκεφθεί ξανά σίγουρα. Άρα δίπλα στην αγάπη για το ποδήλατο έχουμε και την ανάδειξη ενός σπουδαίου ιστορικού τόπου. Σας ευχαριστούμε για το καθήκουρα τον Δημήτρη στην πρώτη θέση, εδώ έχουμε και το κύκαλό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε και τον κύπελο για την πανούλα μας. Και τον κύπελο δίπλα θα δώσει τον πρώτο. Τη φωτογραφία δίπλα στον αθλητή του ΒΑΟ, καθότι η Λίλα εκπροσωπεί και την ομάδα του ΒΑΟ εδώ. Από την ομάδα των χιλίων δέντρων. Είναι κατηγορία 30C. Η Light Media μέσω του κυρίου Παρπαρίδη είχε και το κλιματικό έπαθλο το οποίο δώσαν τους αθλητές, τους τρίπικους αθλητές. Δυο λόγια θέλω να μας πει ο Παντελής ο Τζερδεβέλης, ο οποίος είναι ποδηλατάνθρωπος, είναι πρωταθλητής. Δεν έχω να πω λόγια. Ευχαριστώ πολύ όλους σας που ήρθατε να τρέξετε και να αγωνιστείτε στη Βόρεια Χαλκιδική. Είναι μια περιοχή η οποία είναι ανεξερεύνητη. Είναι μια περιοχή την οποία θα τη γνωρίσουμε του χρόνου και με τους αγώνες του Mountain Bike. Και είναι μια περιοχή η οποία μας έχει αγκαλιάσει. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε και εκ μέρους του Στάθη Παρχαρίδη. Θα ήθελα να σας πω ότι το Live Media θα εξακολουθήσει να είναι δίπλα σε όλους τους αγωνιζόμενους και όχι μόνο γιατί έχει θεσπίσει ένα βραβείο, αλλά γιατί αγαπάμε το ποδήλατο και θα ήθελα να πω ότι και φέτος το βραβείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της κυρίας Σάρας Ιροφόρας Παρχαρίδου. Ευχαριστώ πολύ.